Η κυρία Χριστίνα δακρύζει όταν βλέπει την εικόνα της κόρης της Μαρίας. Πλέον το χαμογελό της μπορεί να το δει μόνο από φωτογραφίες. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η 26χρονη κοπέλα χάθηκε ξαφνικά από περιτονίτιδα λόγω της κακής διάγνωσης των γιατρών, όπως καταγγέλει η οικογένεια. Ήταν 25 Ιουνίου του 2022, όταν η Μαρία ένιωσε οξύ πόνο στην κοιλιά. Όταν πήγε στο νοσοκομείο όμως, οι γιατροί την έδιωξαν, νομίζοντας ότι πρόκειται για περιστατικό COVID. Μέσα σε μία εβδομάδα πήγαινε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, χωρίς κανείς να της κάνει εξετάσεις, μέχρι που το άτυχο κορίτσι κατέληξε. Σάββατο, 25 του μηνός, η κόρη μου είναι να πάει με τους φίλους της σε μια θεατρική παράσταση στο Κατράκιο. Στη διαδρομή μέσα την πιάνει ένας τρομερός πόνος στην κοιλιά, χαμηλά και σχεδόν λιποθυμά. Το αγόρι της την περιμένει στο τέρμα της διαδρομής, του το λέει και φεύγουν για Ιπποκράτειο. Ζητάει να κάνει έναν υπέρηχο. Της λέει ο γιατρός ότι δεν έχουμε υπέρηχο κάτω κοιλίας, έχουμε μόνο άνω κοιλίας. Και την διώχνει λέγοντάς της ότι είσαι καλά. Δεύτερα βράδυ κάνει ένα ψηλό πυρετό και την πάνε στο Αγία Όλγα. Μόλις μπαίνει ο σύζυγός μου μέσα, του λέει πάρτινε, δεν έχει τίποτα. Σημερώνοντας Πέμπτης, μου λέει «Μαμά, δεν μπορώ να ξαπλώσω». Ούτε μπρούμητα, ούτε ανάσκελα, ούτε στο πλάι. Πονάω πάρα πολύ. Και πάμε στο Αλεξάνδρας. Περνάνε οι ώρες, τίποτα δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα να ενημερωθούμε από γιατρούς, γιατί δεν μας αφήνει ο φύλακας. Το παιδί να με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει «Μαμά, δεν αντέχω άλλο». Της λέω «Αγάπη μου, σε προσέχουν». «Όχι, μαμά, δεν το βλέπω», μου λέει. Δεν είχε μέχρι εκείνη την ώρα ούτε αντιβίωση, ούτε ορό. Ήταν στο διάδρομο καθισμένη. Του λέω εγώ μόνη μου, «Γιατρέ, μήπως χρειάζεται χειρουργείο». Μου λέει πολύ κοφτά, «Χειρουργούς δεν έχουμε». Κατά τις 7 η ώρα παίρνουν τον άντρα μου τηλέφωνο και του λένε ότι δεν έχουμε ραγδαία επιδείνωση και δεν ανταποκρίνεται στην αντιβίωση. Λες και μπορούσε στη μία ώρα να ανταποκριθεί στην αντιβίωση το οργανισμός. Η Μαρία να συνεχίζει να μας παίρνει τηλέφωνο και η φωνή της να χάνεται. Στο τέλος πια δεν μπορούσε, ήτανε μόνο που ψιθύριζε. Βγαίνουν και του λένε, τη διασωληνώσαμε για να πάει για εγχείρηση στο Λαϊκό, για να πάει ξεκούραστη. Του λέω, τι είναι αυτά που μου λες, για εγχείρηση διασωληνωμένη? Το παιδί έχει πεθάνει, αφού δεν μπορεί να ζήσει με τα δικά του όργανα. Πάω εκεί, μεταξύ, χτυπάω, ανεβαίνει, βγαίνει αυτός από την εντατική, ένας από την εντατική. Του λέω, σας έφερα ένα παιδί 26 χρονών περπατώντας, να μου το δώσετε μία η ώρα πεθαμένο? Μου λέει, και εγώ πώς θα διαχειριστώ τις φωνές του όλη την ημέρα? Φεύγουμε, δεν το απαντώ. Ο άντρας μου ήταν τρελαμένος να πάμε στο άλλο, στο Λαϊκό, να το δούμε το παιδί την ώρα που θα το κατεβάζαν από το ασθενοφόρο, έστω εκεί. Την άλλη μέρα το πρωί μας ειδοποιούμε να πάμε στο Αττικό, θα το μεταφέραν εκεί. Φτάνουμε εκεί, βλέπω το γιατρό, το διευθυντή, να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει «Δεν συνέρχεται» και μας ανακοινώνει «Το παιδί έφυγε». Ήδη από το δρόμο. Η Μαρία ήταν ένα πολύ χαρούμενο παιδί. Πριν από λίγο καιρό μάθαμε από τους φίλους της ότι είπε «Είμαι πολύ ευτυχισμένη, τα έχω όλα. Έχω μια πολύ καλή οικογένεια. Έχω πολύ καλούς φίλους. Έχω πολύ καλό αγόρι». Και πήρα και το πτυχίο της αστροφυσικής. Στην κηδεία είπα «Την καρδιά του τη σπάσατε. Εκείνο δεν τον νικήσατε. Τουλάχιστον τώρα δεν μπορείτε να του κάνετε τίποτα. Δεν το τσακίσατε. Δεν το τσάκισε η ζωή. Μόνο την καρδιά του». Ίσως ο λόγος για τον οποίο ήρθε στη ζωή να ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα. Σήμερα τι ζητάτε? Ζητάτε από την ελληνική δικαιοσύνη να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι?
Βεβαίως. Που έφτεξαν. Βεβαίως. Όχι για το παιδί μου. Όχι και διοικητικά. Αλλά για να προστατευτούν άλλα παιδιά. Σαν τα κρύα τα νερά ήταν το παιδί και πήγε τζάμπα και βερεσέ. Πέθανε από λάθη και παραλήψεις των γιατρών και από την κακή οργάνωση και την παράλυση του ΕΣΥ. Θα στραφούμε εναντίον των τριών νοσοκομείων που θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνα, που θεωρούμε ότι δεν έκαναν ορθά το καθήκον τους. Θα στραφούμε λοιπόν εναντίον του Ιπποκράτιου, εναντίον του νοσοκομείου Αγία Όλγα και εναντίον του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Γιατί τα άλλα δύο νοσοκομεία, και το Λαϊκό και το Αττικό, έπραξαν το καθήκον τους. Είναι αδιανόητο σήμερα, αυτή την εποχή, σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, να πεθαίνουν νεαρά παιδιά από περιτονίτιδα. Έχει δίκιο ο κύριος Μαντζουράνης, ο έγκριτος ποινικολόγος, εφόσον αυτό έχει συμβεί, Πέτρο μου. Πραγματικά και όσο έπαιζε η συνέντευξη με τη μητέρα, έπαιρνα μηνύματα πόσο πόνο κρύβει αυτή η μητέρα στο πρόσωπό της. Λοιπόν.